Ορίσμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Πολλοί ειδικοί του ποδοσφαίρου κατατάσσουν το Ντεκάι ανάμεσα στις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης. Σε αυτό συμβάλλει και η αίσθηση που σου δίνει σαν να έχεις γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 60 και του 70. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Μπέρια προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλή άμυνα. Μόνο ο γκολκίπερ του είναι. Και να η ευκαιρία. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται το. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό σημάδι για οποιαδήποτε άμυνα. Δεν επιτρέπεται να δίνεις τόσο εύκολες προσπάθειες στον αντίπαλο και ειδικά από εκείνο το σημείο. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Μπέρια. Λουί Ίντουλα έκανε το σωστό τάκλι. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Καλό διώξιμο. Είναι πλάγιο. Ρομπέρτο θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Πάει μόνος του. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Σεντράρει προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κατάφερε και την κράτησε. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Η μπάλα προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Ρόμπερτς!
μπήκε! Δεν θα μπορούσε να πει όχι σε μια τέτοια πρόσκληση για γκολ. Συμφωνείς? Η αμυντική τους γραμμή είχε πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Δεν είναι ότι κάποιοι δεν είχαν προλάβει να επιστρέψουν. Εκεί ήταν όλοι. Ίσως αυτή η αδράνεια να οφείλεται στο γεγονός ότι ο ένας περίμενε να κάνει το μαρκάρισμα ο άλλος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ξανά ισόπαλο του σκορ. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα έπρεπε να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Μπαζούρ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Τέρνερ. Η Φέγενορ θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μπαζούρ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σπόλι γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Ινδουλά. Δίνει μία μακρινή παλιά μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά. Όρχα ψάχνει τη σεπτή πάσα. Θα κάνει τη σέντρα. Νομίζω μπορούσαν και καλύτερα σε αυτή τη φάση. Αν και είχαν κόσμο στην περιοχή που περίμενε, δεν ήταν πολύ καλή η σέντρα. Και γίνεται ξανά δικιά του. Πρόμες. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαλα του αγώνα. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει εύκολα. Το πάλεψαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Παίζουν με πολύ πάθος και φαίνεται στο παιχνίδι τους. Το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι γεγονός.
Μπαζούρ. Φαν Χίνκελ. Σπόλι. Κρόικερς. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Στέλνει την πάγια με το κεφάλι, πάει για γκολ. Απορώ τι έκαναν εδώ οι αμυντικοί. Τον άφησαν να πάρει την κεφαλιά. Είναι τυχερή που δεν σκόρα. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ίντουλα. Μπόρχα. Μπέρια. Ευκαιρία για γκολ. Την έκοψε. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Σημαδεύει στην καρδιά της άμυνας. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Φαν Χίνκελ έχει το νου του προς τη μεγάλη περιοχή. Μόλις που την έδιωξε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μακρύ κεφαλιά. Το πέτυχε. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Μπράβο του. Εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ωραία σέντρα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα. Έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Και να που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Τους αξίζουν όλα τα μπράβο για τη μεγάλη ανατροπή. Αλλά λέω να περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα πρέπει τώρα να δείξουν ότι αντέχουν και στην άμυνα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Εκτός γραμμής, σε πλάγι. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Αυτό μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή.
Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Τι να πει κανείς για αυτό το μάτς. Και πάλι ισοπαλία. Η αντίδρασή τους ήταν ιδανική όταν έμειναν πίσω στο σκορ. Τώρα πια το momentum του αγώνα είναι με το μέρος τους. Συνέχεια με πλάγιο. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Σιεψί εντελειών. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Σιμ Ντε Γιόνγκ. Όποιος καταφέρει και βάλει γκολ τώρα παίρνει και την νίκη σπίτι του. Ελ Σαράουι. Σεντράριο θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Σιμ Ντε Γιόνγκ αποφασίζει να τη στείλει. Ωραίο σου! Και θα κάνει το θαύμα του ο goalkeeper. Θα μπορούσε εδώ να το έχει καρφώσει. Ίσως η όλη ατμόσφαιρα πριν τον αγώνα να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιατί φαίνονται μπλοκαρισμένες και οι δύο ομάδες. Σιμ Ντε Γιόνγκ. Δεν του έκανε το χατήρι η μπάλα. Φέγενορ δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο παρά τις πολλές πάσες. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τη στέλνει, θα εξαπολύσει το σουτ. Ω, πολύ καλό μπλοκάρισμα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Σπόλι. Μπρόικερς προσπαθεί να δημιουργήσει. Είναι φάουλ αυτό, πεντακάθαρο. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Η Φέγενορντ καταφέρνει εδώ να γλιτώσει τον κίνδυνο. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψό κίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Τέρνερ σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Εξαπολύει ένα σουτ. Πολύ όμορφα δημιούργησε χώρο με τα κολπάκια του, αλλά μάλλον δεν το έπιασε όπως θα το ήθελε. Ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Επιχειρεί το σουτ. Καλά, πώς κατάφερε να μην το βάλει.
Φαν Χίνκελ στέλνει την μπάλα μπροστά. Τη στέλνει πίσω. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Και απομακρύνει με υπερένταση. Μπράβο του. Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Γιένς Τούνστρα. Πλέον το ρολόι μετράει αντίστροφα για το τέλος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σουτάρει προς το τέρμα. Όχι, δεν μπήκε. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Μπρόικερς. Ο Ελσαράουι με την μπάλα. Ελσαράουι έχει σηκώσει το κεφάλι εκεί στα δεξιά και ψάχνει για επιλογή. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα μεταξύ τους, καθώς παρά τις μεγάλες προσπάθειες των παιχτών, κανείς δεν βγήκε νικητής. Για να είμαστε ειλικρινείς, όσο περνούσε η ώρα, τόσο οι δύο ομάδες φαίνονταν να στοχεύουν στη σιγουριά της οπαλίας. Οπότε, τώρα λογικά, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένες και οι δύο. Ο απόψινος αγώνας...